Αλλά Χρήστο, είχαμε και μία άλλη εξέλιξη. Αυτό που μας έτσι περιέγραψες, γιατί είπες δύο κομμάτια έχεις να μας πεις από τη Θεσσαλονίκη. Και μία ευχάριστη την ευχάριστη είδηση. Ακριβώς, πάμε και στο ευχάριστο. Να πούμε και κάτι καλό. Και μία ευχάριστη, ευχάριστη είδηση για ένα βρέφος το οποίο αυτοτραυματίστηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι γιατροί, είχε, δεν ξέρω κατά πόσο τα ξέρετε αυτά και τα ξέρουν και οι φίλοι τηλεθεατές, είναι κάποιες ξύστρες για τα δόντια των παιδιών, δηλαδή των βρεφών ουσιαστικά. Και με ένα τέτοιο μικρό παιχνιδάκι, αυτό το παιδάκι αυτοτραυματίστηκε, χρειάστηκε να διακομιστεί αμέσως στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο γιατρός μαζί με τον πατέρα του βρέφους αναγκάστηκαν να ζητήσουν τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας και πραγματικά μοτοσυκλετιστές και περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη ώρα στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης, Παρασκευή μεσημέρι, να οδηγήσουν με ασφάλεια το παιδί στο Ιπποκράτειο και να πάνε όλα καλά. Χθες μάλιστα ο πατέρας του παιδιού έκανε μια ανοιχτή επιστολή για να ευχαριστήσει την ελληνική αστυνομία, γιατί κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες έκαναν οι άνθρωποι αυτοί ό,τι περνούσε από το χέρι τους, άνοιξαν το δρόμο προκειμένου το παιδάκι να φτάσει έγκαιρα και να λάβει ιατρική βοήθεια. Και βλέπουμε και εμείς αυτή την επιστολή, Χρήστο. Τη βλέπουμε αυτή την επιστολή. Ναι, μιλάμε... Ένα άλλο πρόσωπο της αστυνομίας που δεν τονίζεται συχνά, αλλά είναι καθημερινές αυτές οι επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομικοί, επιχειρήσεις που χαρίζουν ζωή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, Χρήστο. Για να πάμε και στο Φάνη. Να κλείσω μόνο λέγοντας. Ναι. Έλα, να κλείσω λιγάκι μόνο λέγοντας ότι η τελευταία ενημέρωση για το συγκεκριμένο περιστατικό, ναι, λέει ότι το παιδί, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται, χθες αποσωληνώθηκε. Άντε. Και πηγαίνει εξαιρετικά στην υγεία του. Όλα και καλά, μέσα στις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να έχουμε και το εξιτήριο. Όλα ακριβώς καλά να του πάνε, Χρήστο μου.